Με εντατικού ρυθμού συνεχίζονται τα έργα στην οδό Καποδιστρίου στο Άργος. Ήδη ξεκίνησαν τα έργα στο δεύτερο της κομμάτι και με αυτό το ρυθμό σύντομα θα έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε περάσει στο δεύτερο σκέλος του οδού Καποδιστρίου, εννοώντας από την Δαναού έως και την Αγίου Κωνσταντίνου. Τα συνεργεία δουλεύουν περιπτωδώς. Εμείς είμαστε πάνω κατά πάνω έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτό το έργο. Μέσα από το κανάλι σας θέλω να ζητήσω την υπομονή και την κατανόηση όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο κομμάτι αυτό, διότι πραγματικά υπάρχει όχληση και μάλιστα τώρα τον 15 Αύγουστο, τώρα τον Αύγουστο. Όμως πρέπει να γίνει αυτό το έργο, γιατί και θα δώσει καλύτερη πνοή σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που δραστηριοποιούνται στην οδό Καποδιστρίου. Και φυσικά θα είναι καλύτερο και για την πόλη μας να υπάρχει ένας οργανωμένος έτσι δρόμος με οριοθετημένες θέσεις πάρκινγκ, με θέσεις αναπήρων, με πράσινο και με πολύ καλύτερο φωτισμό. Το προηγούμενο κομμάτι ήδη είναι τα συνεργεία και βάζουν τις πλάκες των πεζοδρομίων όπου χρειάζεται και έτσι σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε φτάνοντας μέχρι την Αγία Κατερίνη. Να το ίσω ότι στην Καποδιστρίου είχαν να γίνουν έργα εδώ και δεκάδες χρόνια, έτσι. Πιστεύω ότι τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει γίνει κανένα έργο, από όσο θυμάμαι, έτσι. Δεν έχει γίνει κανένα έργο στην οδό Καποδιστρίου και γενικότερα δεν έχει γίνει κανένα έργο σε όλη την ανάπλαση που κάνουμε τώρα. Δηλαδή από την πλατεία Δερμανακίων, την πλατεία Υφαίστου, τη Γενναίου Κολοκοτρώνη και περνώντας στην οδό Καποδιστρίου. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό το έργο, γιατί θα μπορούν άνετα οι συμπολίτες μας να περπατάνε στα πεζοδρόμια και έτσι θα πάρουν καλύτερη αξία και μεγαλύτερη αξία τα καταστήματα των συμπολιτών μας που δραστηριοποιούνται στις οδούς αυτές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρησιμοποιείται και στον πολιτισμό από ό,τι βλέπουμε. Στην πλατεία Δερμανακίων για πρώτη φορά θα γίνει πολιτιστική εκδήλωση στα πλαίσια του Φεστιβάλ Άργος. Σαφώς. Θέλουμε να δώσουμε το στίγμα της πλατείας Δερμανακίων και γι' αυτό μέσα στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Άργους είχαμε προβλέψει σε συνεργασία με τον κύριο Αναγνώστου να γίνει μία εκδήλωση με ένα συγκρότημα που θα έρθει, μία μπάντα που θα έρθει από το Βέλγιο, έτσι ώστε να γίνει η εκδήλωση αυτή στην πέριξη ή μέσα στην πλατεία. Σαφώς δίνει άλλο χαρακτήρα, σαφώς θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα και σαφώς εκείνη την ημέρα θα επισκεφτούν πολλοί συμπολίτες μας και θα δουν από κοντά όλο αυτό που γίνεται εκεί.